Μετά από 19 συναπτάτης στα βουλευτικά έδρανα, ο Λευτέρης Χριστοφόρου αποχαιρέτησε το απόγευμα τους συναδέλφους του πολιτικών αντιπροσώπων, καθώς από τις αρχές Νοεμβρίου θα πάρει τη θέση του Χρήστου Στυλιανίδη στο Ευρωκοινοβούλιο. Φανερά συγκινημένος, ο αναπληρωτής πρόεδρος του DC έκανε ένα πρώτο απολογισμό της μακράς παρουσίας του στη Βουλή, μη παραλείποντας να ευχαριστήσει τόσο το κόμμα του που τον εμπιστεύτηκε, όσο και τους ψηφοφόρους που τον ανέδειξαν. Αισθάνομαι περήφανος γιατί πουθενά στα πρακτικά δεν θα βρει το ότι ανακάλεσα ό,τι είπα, γιατί προσπάθησα να χαράξω πολιτικές. Δεν μας χωρίζουν τίποτε από τους συναδέλφους της αριστεράς, τίποτε από τους σοσιαλιστές του κεντρός. Είμαστε όλοι εδώ μαζί και να αγωνιστούμε και να βολέψουμε για τον τόπο μας και την πατρίδα μας. Σε ό,τι αφορά στη νέα του αποστολή στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κ. Χριστοφόρου διαβεβαίωσε ότι θα περασπιστεί από τις Βρυξέλλες τα δίκαια του Κυπριακού Ελληνισμού και θα εργαστεί για την κοινωνική συνοχή. Άλλωστε, τούτο μου το προστάζει η ίδια η συνείδηση μου, η καταγωγή μου, οι καταβολές μου. Αποτελεί ίσως ιερά παρακαταθήκη των ιδίων των γονιών. Πρωτού κατεβεί από το βήμα, ο κ. Χριστοφόρου χαρακτήρισε εξαιρετικά άδικη την απαξίωση, όπως είπε, που καλλιεργείται στις μέρες μας σε βάρος της Βουλής και των βουλευτών.